προσωρίζω στην ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας, από την οποία ξεκίνησε και επίσημα η Ελληνική Επανάσταση το 1821. Η μονή της Αγίας Λαύρας είναι μία από τις αρχαιότερες μονές της Ελλάδος, χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Είναι μια μονή η οποία πρωταγωνίστησε καθ' όλη τη διάρκεια της τροποκρατίας, με αποκορύφωμα την 17η Μαρτίου του 1821, όπου κατά το ξημέρωμα εκείνης της ημέρας, στην εορτή του Αγίου Αλεξίου, ο παλαιότερος Γερμανός όρκησε τους Έλληνες επαναστάτες πάνω στο λαύρο της Επαναστάσεως. Οι λαυριώτες πατέρες και τότε και τώρα αγωνίζονται για την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας. Όταν λοιπόν προσήλθα στη Μονή το 1994, γνώρισα από τους παλαιότερους πατέρες της Μονής, τους προκατόχους μας, αυτή την ιστορική αλήθεια. Προσήλθα στη Μονή της Αγίας Λαύρας το 1994. Η Αγία Λαύρα είναι η Μονή της Μετανοίας μου εδώ και 27 χρόνια. Εκάρι μοναχός το Δεκέμβριο του 1994, το δε πρώτο βαθμό της ιεροσύνης τον έλαβα τον Μάρτιο του 1995 και συγκεκριμένα την 25η Μαρτίου του 1995. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκα τον Ιούλιο του 1998. Έκτοτε βρίσκομαι στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Διακονώ τη Μονή της Αγίας Λαύρας μαζί με τους άλλους πατέρες που αποτελούν την αδελφότητα της Αγίας Λαύρας. Η ιστορία της Μονής, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, χάνεται στα βάθη των αιώνων. Όμως η Μονή της Αγίας Λαύρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα πολύ σημαντικό γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ομιλώ βέβαια για την κήρυξη ελληνικής επαναστάσεως, που θεωρώ ότι είναι ένας σταθμός ιστορικός στη νεότερη ελληνική ιστορία. Είναι μια ιστορική καινοτομία, η οποία εδώ και 200 χρόνια παραμένει αναλύωτη μέσα στον χρόνο. Για να μας υπενθυμίσει ότι από αυτό το ιστορικό μοναστήρι ξεκίνησε ο ξεσηκωμός κατά της τυραννικής δουλείας των Οθωμανών, η οποία ήδη είχε διαρκέσει 4 αιώνες. Πάνω στο λάβαρο της Επαναστάσεως, το οποίο ήταν το παραπέδευμα της Ωραίας Πύλης, τα ξημερώματα της 17ης Μαρτίου του 1821, ορχίστηκαν οι Έλληνες επαναστάτες από τον παλαιόπατο Γερμανό. Τι ήταν αυτό όμως το παραπέτασμα, το βήλο της ωραίας πύλης του ιστορικού ναού? Ήταν ένα κομμάτι ύφασμα και ντυμένο στην Πάτρα, το οποίο απεικόνιζε την γέμιση του τόπου. Η μονή μας από τότε που ιδρύθηκε, από τον 10ο αιώνα μέχρι και τις ημέρες μας, είναι αφιερωμένη στην γέμιση της Παναγίας μας. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ύφασμα που ξεκρέμασε εκείνο το ιστορικό πρωινό της 17ης Μαρτίου του 1821 παλαιό με τον Γερμανούς, έμελε να γίνει το λάβαρο, το σύμβολο ενός υπόδουλου λαού. Το γένος των Ελλήνων, που με αποφασιστικότητα και τόλμη αποφάσισε να αποτινάξουν τον τυραννικό Οθωμανικό ζυγό. Έτσι λοιπόν, αυτό το λάβαρο έγινε σύμβολο ενός επαναστατημένου λαού, που με αδούλωτο πνεύμα κατέκτησε το μεγαλύτερο ελευθερίο δικαίωμα που μας παραχώρησε ο Θεός. Την ελευθερία. Αυτό λοιπόν το δώρο εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει μέσα στη μακραία ιστορία μας να το υπερασπιζόμαστε μέχρι σε σκάτω. Η Μονή της Αγίας Λαύρας είναι μια ιστορία που χάνεται μέσα στους αιώνες, όπως σας είπα. Όμως ακόμη και σήμερα η Αγία Λαύρα παραμένει ζωντανή για να υπενθυμίζει σε όλους τους Έλληνες την προσφορά της όχι μόνο στον αγώνα για την απελευθέρωση από τους Τούρκους, αλλά και γενικότερα για την προσφορά της μέσα στη μοναχική ιστορία του τόπου μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μονή της Αγίας Λαύρας έχουν ζήσει αγιασμένες ψυχές, οι οποίες με αυταπάνηση και αυτοθυσία προσέφεραν όλη τους το είναι στην υπηρεσία όχι μόνο του Θεού, αλλά και της πατρίδος. Γιατί η Μονή της Αγίας Λαύρας δεν πρωταγωνίστησε μόνο το 1821, αλλά και στη νεότερη ελληνική ιστορία με την καταστροφή των Καλαβρίων του 1943. Η Μονή μας υπήρξε άλλωστε θύμα της ναζιστικής στηριωδίας του 1943. Η Μονή μας πλήρωσε πολύ ακριβά το φόρο αίματος στους Γερμανούς, αφού οι Γερμανοί όχι μόνο πυρπόλησαν τη Μονή μας, αλλά κατέσφαξαν και τους πατέρες που εχμαλώτησαν. Παρ' όλα αυτά όμως, η Μονή μας μέσα από όλες αυτές τις καταστροφές και της λαϊλασίας πάντοτε έβγαινε πιο δυνατή. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε στη Μονή μας ένα διήμερο συμπόσιο, επιστημονικό συμπόσιο, το οποίο ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την έναρξη ελληνικής επαναστάσεως.
Ήταν ένα όνειρο ζωής που εμείς οι λαβραίωτες πατέρες επιθυμούσαμε διακαώς όλα αυτά τα χρόνια να διοργανώσουμε. Με τις ευλογίες και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Προμενάρχου μας, κύριε Ιερονύμου, σήμερα ολοκληρώσαμε επιτυχώς και αισίως αυτό το επιστημονικό συμπόσιο, διήμερο επιστημονικό συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι πανεπιστημιακοί και μάλιστα μια μεγάλη προσωπικότητα από το Άγιο Όρος, ο πατήρ Μάξιμος Φιβηρίτης, ο γέροντας αυτός, ο οποίος έχει καταγωγή από τα Καλαβριτοχώρια και με την παρουσία του μας τίμησε. Εμείς λοιπόν σήμερα ολοκληρώσαμε επιτυχία ένα συνέδριο από το οποίο εξήγαμε πολύ σημαντικά ιστορικά συμπεράσματα, τα οποία βέβαια θα διατυπωθούν και σε πρακτικά, έτσι ώστε να μείνει στην ιστορία αυτό το συνέδριο με τα συμπεράσματά του και με τις ιστορικές του έτσι ανησυχίες. Στην εποχή της αμφισβήτησης, της παρανόησης και της παραχάραξης ιστορίας, τέτοια επιστημονικά συνέδρια, στα οποία η ιστορική αλήθεια λάμπει, πρέπει να διεξάγονται και μάλιστα πιο πυκνά. Φέτος, που συμπληρώσαμε 200 χρόνια από την έναρξη Ελληνικής Επαναστάσεως, ήταν επιτακτική ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά να πραγματοποιηθεί ένα επιστημονικό συνέδριο μέσα από το οποίο θα υποστηριχθεί η ιστορική αλήθεια. Αυτή την οποία με έντονο τρόπο εμείς οι λαβριώτες πατέρες μέσα σε αυτή την υπερχελή ιστορία της μονής μας διατρανώνουμε προς όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης. Γιατί η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Έτσι λοιπόν εμείς οι σύγχρονοι λαβριώτες πατέρες, διάδοχοι των ενδόξων πατέρων της Αγίας Λαύρας που πρωταγωνίστησαν πριν ακριβώς 200 χρόνια σε αυτό εδώ τον ιερό χώρο, πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα ήθη μας, τις παραδόσεις μας και πάνω απ' όλα την ιστορική αλήθεια. Ναι, προσήλθα στη Μονή της Αγίας Λαύρας, όπως σας είπα, το 1994 και βρίσκομαι εδώ σε αυτό το χώρο εδώ και 27 χρόνια. Διακονώ μαζί με τους άλλους πατέρες αυτή την ιστορική μονή, όλοι μαζί, μια αδελφότητα, με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό προς την ιστορία μας. Αγωνιζόμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις, για να συνεχίσει αυτό το μοναστήρι να διατρανώνει και στις επόμενες δεκαετίες, στα επόμενα χρόνια, την ιστορική αλήθεια, όπως ακριβώς έκαναν και οι προκάτοχοί μας, οι πρόγονοί μας, σε αυτό εδώ το ιστορικό μοναστήρι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα το 1969, έχω τελειώσει την Θεολογική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφύσισα το 1993, και το 1994, με τη δόξα του Θεού και τις ευλογίες του γεροντά μου, του μακαριστού γέροντος Ευσεβίου Γιαννακάκη, ο οποίος ήταν αδελφός της Μονής, ήλθα στη Μονή και από το 1994 μόνασα σε αυτήν μέχρι τις ημέρες μας. Είναι γεγονός ότι η Μονή της Αγίας Λαύρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα της χώρας μας. Προσελκύει προσκυνητές όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλο τον κόσμο, από όλα τα μύθια και πυλά της Οικουμένης. Είναι πασίγνωστη η Μονή της Αγίας Λαύρας και την προσφορά της στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Όμως στη Μονή μας φυλάσσονται και λείψανα. Δεν υπάρχει μόνο το λάδο της Παναστάσεως, χάρα του Αγίου Αλεξίου, χάρα του Αγίου Φιλαρέτου. Άρα οι προσκυνητές οι οποίοι έρχονται στη Μονή μας έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν τα χαριτόβρητα λείψανα αυτών των δύο μεγάλων Αγίων και ιδιαιτέρως του Αγίου Αλεξίου, ο οποίος θα λέγαμε ότι σχετίζεται απόλυτα με την κήρυξη Ελληνικής Επαναστάσεως. Γιατί μην ξεχνάμε ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε ανήμερα το Αγίου Αλεξίου, ανήμερα της αγρυπνίας του Αγίου Αλεξίου. Οι πατέρες της Μονής μας, από τότε που ο αυτοκράτορος Μανουήλ ο δεύτερος Παλαιολόγος δόρισε στη Μονή μας την κάρα του Αγίου Αλεξίου, κάθε χρόνο λοιπόν τιμάει τη μνήμη του Αγίου με μια λαμπρότατη πανηγυρική αγρυπνία. Έτσι λοιπόν και φέτος, παρά την πανδημία, η Μονή μας πραγματοποίησε την λαμπρή αυτή αγρυπνία, πανήγυρη προς τιμή του Αγίου Αλεξίου και θυμηθήκαμε μάλιστα και λόγω των φετινών επιτυχιακών εκδηλώσεων πώς πραγματοποιήθηκε αυτή τη τελετή της ορκομοσίας. Μάλιστα πρέπει εδώ να σας πω ότι τα μέλη του Θεατρικού Συλλόγου Πέτρος Μίχος φέτος πραγματοποίησαν ζωντανά για πρώτη φορά εκείνη την ιστορική βραδιά
ακριβώς μια προσομοίωση, θα λέγαμε, αυτού του γεγονότος, το οποίο ζήσαμε φέτος στην ακρίπνια του Αγίου Αλεξίου. Άρα λοιπόν, φέτος πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις επαιδιακού χαρακτήρου που μας θύμισαν εκείνη ακριβώς την ιστορική στιγμή. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον πολύ αγαπητό σε όλους μας συμπατριώτη μας, άνθρωπο δικό μας, Δημήτρη Σταθακόπουλο, πολύ αγαπητό σε όλους μας, ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και ο οποίος πολλές φορές έχει στοχοποιηθεί για αυτή την έντονη πατριωτική δράση. Ο Δήμος Σταθακόπουλος μας εφοδίασε με πολύ σημαντικές ιστορικές πηγές, οθωμανικές πηγές, μια και ένας κλάδος που ασχολείται είναι τουρκολόγος, οθωμανολόγος. Οι πληροφορίες και οι πηγές που μας προσέφερε από τα οθωμανικά αρχεία είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρόκειται να περιληφθούν σε ένα μικρό αλλά πολύ περιεκτικό βιβλίο που θα αναφέρεται ακριβώς στην προσφορά της Αγίας Λαύρας και στο τι πραγματικά έγινε εκείνη την ιστορική μέρα της 17ης Μαρτίου στη Μονή μας. Γιατί μέσα από τις οθωμανικές πηγές που μας παραχώρησε με πολύ αγάπη και σεβασμό ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, μπορεί ο αναγνώστης, θα μπορεί ο αναγνώστης σε λίγο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δει ποια ήταν η γνώμη των Τούρκων για την εξέγερση των Ελλήνων επαναστατών στα Καλάβρητα και ιδιαίτερα, ειδικότερα στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω για την ιστορία της Μονής και για την προσφορά της στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Εύχομαι και σε εσάς καλή δύναμη. Ορκιζόμαστε! Ορκιζόμαστε! Να πολεμήσουμε! Να πολεμήσουμε! Και να δώσουμε το αίμα μας! Και να δώσουμε το αίμα μας! Για την πατρίδα! Για την πατρίδα! Και είναι ελευθερωθόμεν! Και είναι ελευθερωθόμεν! Είναι αποθάνομε! Είναι αποθάνομε!